επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι. Επιμένουμε πάρα πολύ, το ξέρετε, στα τροχαία. Και επιμένουμε πάρα πολύ στο πώς εμείς οι ίδιοι οδηγούμε και το πώς καθόμαστε στη θέση του οδηγού για να βάλουμε το κλειδί στη μίζα. Θα δείτε ένα βίντεο στην Κρήτη, στο βόρειο άξονα, εκεί που χάσανε τρεις άνθρωποι τη ζωή τους και ένας χαροπαλεύει ακόμα πριν από λίγες μέρες. Το τράβηξε ένας οδηγός μέσα από το αυτοκίνητό του. Κάποιος, πιθανότατα μεθυσμένος ή ποιος ξέρει τι άλλο, κάνει ζιγ-ζακ πάνω στο δρόμο. Ευτυχώς αποτύχει. Σε αυτή την περίπτωση δεν θρηνήσαμε θύματα. Αν δει όμως κανείς συνολικά τα στοιχεία της περίοδου των γιορτών, πόσοι συνελήφθησαν να οδηγούν μεθυσμένοι, πόσοι ήταν οι νεκροί, πόσοι ήταν οι τραυματίες, καταλαβαίνει κάτι που πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Είμαστε πάρα πολύ κακοί και πάρα πολύ ανεύθυνοι οδηγοί. Ναι, όπως τα ακούμε. Είμαστε πολύ κακοί και πολύ ανεύθυνοι οδηγοί. Και αν δεν το συνειδητοποιήσουμε και δεν το διορθώσουμε, θα συνεχίσουμε να σκοτωνόμαστε στους δρόμους σαν τα κοτόπουλα. Οι μνήμες είναι ακόμη νοπές από το πολύ νεκρό τροχαίο στην Κρήτη που λύγησε το Πανελλήνιο και έβαψε με αίμα τις φετινές γιορτές. Τα δάκρυα από τους συγγενείς καίνε για το νεαρό ζευγάρι 22 και 23 ετών που σκόπευε να παντρευτεί όμως χάθηκε βία. Για τη μητέρα της κοπέλας που έφυγε και αυτή μαζί με την κόρη της, για τον πατέρα που είναι ακόμη σε καταστολή στην εντατική και για τη 14χρονη Χριστίνα που ακόμη δεν γνωρίζει για το θάνατο της αδελφής και της μητέρας της. Είναι στην εντατική για να είναι, ας πούμε, να μην ακούει διάφορα γιατί δεν το ξέρει ακόμα. Είναι σε απομόνωση, ψάχνει τη γονή σου, ψάχνει και τη μαμά και τον μπαμπά και την αδερφή. Οι ψυχολόγοι είπαν ότι πρέπει να τους το πούν, απλά και αυτοί δεν τους έχει ξανατύχει κάτι τόσο έντονο και δεν ξέρουν πώς να το εισφέρουν. Και αυτός είναι ο δρόμος που συνέβη το μοιραίο δυστύχημα. Όπως βλέπετε, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Αυτός ο άνθρωπος πήρε το τιμόνι στα χέρια του και έσπηρε τον δρόμο. Στο ίδιο σημείο που πριν από λίγες ημέρες συνέβη το συγκλονιστικό δυστύχημα. Παρότι είναι μέρα μεσημέρι, όπως μπορεί κανείς να διακρίνει, είναι προφανώς υπό την επίρρεια αλκοόλ. Κάνει οχτάρια με το όχημά του, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, ενώ κάποιες στιγμές κινδυνεύει να βγει εκτός δρόμου. Παρά τις εκκλήσεις των αρχών για υπεύθυνη οδήγηση μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, 5, 6 και 7 Ιανουαρίου, στην Κρήτη, οι παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ξεπέρασαν τις 1.500. Από αυτές οι 222 αφορούσαν σε υπερβολική ταχύτητα, οι 373 τη μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας, ενώ 78 ήταν οι οδηγοί που πιάστηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Μεθυσμένος όμως ήταν και ο οδηγός στην Κόρινθο που λίγη ώρα αφού του έπιασε το τιμόνι τράκαρε 6 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι εικόνες παραπέμπουν σε σοβαρή σύγκρουση οχημάτων εν κινήσει. Κι όμως οι μεγάλες αυτές ζημιές προήλθαν από τον οδηγό που λόγω μέθης δεν αντιλαμβανόταν ότι χτυπούσε όποιο αυτοκίνητο βρισκόταν στο δρόμο του. Πρέπει να είμαι στο σπίτι, να βγουν και άκουσα τον μπαμ. Και βγήκα έξω και τα τρακάρει όλα εδώ πέρα. Οι κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν την αστυνομία και ο σύμφωνα με πληροφορίες 55χρονος οδηγός οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Κορίνθου. Δρόμοι καρμανιόλες, μεθυσμένοι και απρόσεκτοι οδηγοί και αίμα στην άσφαλτο. Συνολικά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της τροχέας, την περίοδο των εορτών έσβησαν στους δρόμους 29 άνθρωποι σε 25 τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν από τις 22 Δεκεμβρίου έως και τις 7 Ιανουαρίου. Στατιστική πολέμου είναι αυτό. Και ο Γιώργος Αηδεμένος είναι εδώ για να δούμε πώς ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα το μεσημέρι στη Χαλιβουργική από ένα τροχαίο που επίσης πρέπει να δούμε γιατί συνέβη. Με 7 τραυματίες το τροχαίο, όλοι οι επιβάτες αυτού του λεωφορείου που βλέπουμε, στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο. Το λεωφορείο που είδαμε συγκρούστηκε διαδοχικά με 2 φορτηγά. Όλα ξεκίνησαν από στάση που βρίσκεται στο σημείο. Το λεωφορείο ξεκίνησε μπροστά του. Υπήρχε ένα φορτηγό το οποίο πήγαινε με μικρή ταχύτητα. Βλέπουμε εδώ και τον οδηγό του. Ξαφνικά έπεσε στο πίσω μέρος του ένα φορτηγό που ήρθε με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Το λεωφορείο βρέθηκε στη μέση. Συγκρούστηκε και με το μπροστά φορτηγό. Όλοι όσοι τραυματίστηκαν βρίσκονταν στις πίσω θέσεις του λεωφορείου. Βλέπουμε εδώ στην ουσία ένα φορτηγό με σπασμένα φρένα, ακριβώς, για να το πω έτσι εισαγωγικά, πάει και πέφτει στο πίσω μέρος του λεωφορείου. Οι τραυματίες ευτυχώς ελαφρά είναι όσοι ήταν εκεί στο πίσω μέρος, ακριβώς, του λεωφορείου. Αλλά ένα φορτηγό το οποίο πηγαίνει σε έναν εθνικό δρόμο και έχει αυτή τη συμπεριφορά, σαφώς και πρέπει να ελεγχθεί
Κάτι παραπάνω πρέπει να δούμε και κάτι πρέπει να αλλάξουμε σε αυτή την ιστορία. Είναι τρομερό το τι πληρώνουμε σε αίμα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.